Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα κατά το τρίμερο του Πάσχα, πώς ήταν η κίνηση των οχημάτων και αν είχαμε ατυχήματα? Τις ημέρες του Πάσχα είχαμε αυξημένη κίνηση οχημάτων, όπως αναμέναμε άλλωστε. Έχουμε μια εικόνα του κατά πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των οχημάτων στο νησί λόγω της έλευσης επισκεπτών. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί τέτοια στοιχεία δεν έχουμε. Αυθαίρετα, αν πούμε κάτι, θα είμαστε αυθαίρετα. Τέτοια στοιχεία ίσως έχουν ναυτιλιακές εταιρείες, το λιμενοαρχείο. Απλά εμείς δεν πιστώναμε την κίνηση στον δρόμο, όπου βλέπαμε μια αυξημένη κίνηση. Είχαμε λάβει τα μέτρα που είχαμε αναγγείλει και στο κανάλι σας, τους τροχονομικούς ελέγχους που είχαμε στο αναγγείλει. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, πέραν των αναμενωμένων. Θα ίσως αναμέναμε 2-3, ας πούμε, τροχαία ατυχήματα με επιπόλαιο τραυματισμό. Είχαμε ένα, και αυτό με επισκέπτες από τη Μήλο, που δεν γνώριζαν το δικό δίκτυο, αλλά ο τραυματισμός τους ήταν επιπόλαιος, οπότε συνέχισαν κανονικά τις διακοπές τους και ελπίζω ότι το ίδιο θα έχουμε και τις επόμενες 2-3 ημέρες μέχρι να φύγουν και οι τελευταίοι επισκέπτες. Ποιες ήταν εκείνες οι παραβάσεις στις οποίες δώσατε προτεραιότητα? Για παράδειγμα, ελέγξατε περισσότερα αισθητικά για μέθη. Τι ακριβώς, πού εστιάσατε? Όπως είχαμε πει, θα βεβαιώναμε παραβάσεις που οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Τέτοιες παραβάσεις, αντικανονικά προσπεράσματα, υπερβολικές ταχύτητες. Μιλάμε υπερβολικές ταχύτητες, δεν μιλάμε τώρα στο παραλιακό του αεροδρομίου, αν έχουμε όριο 50, να πάμε 55. Μιλάμε υπερβολικές ταχύτητες. Μέθη. Δεν βεβαιώσαμε παραβάσεις εκτός από παραβάσεις για μέθη. Για μέθη, όπως είχαμε πει, θα κάνουμε κάθε βράδυ ελέγχους. Βεβαιώσαμε 2 παραβάσεις. Θα συνεχίσετε με την ίδια ένταση τους ελέγχους μέχρι ότου ολοκληρωθεί η αναχώρηση των επισκεπτών? Και με την ίδια ένταση και όχι μόνο με την ίδια ένταση. Κάποια στιγμή θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι εν ώψη του Πάσχα. Λογικό είναι να δίνουμε βάρος μόνο στις επικίνδυνες παραβάσεις που οδηγούν στο ατύχημα. Μετά θα κοιτάξουμε και τις παραβάσεις που προκαλούν θορύβος, φώτα των οχημάτων κλπ. Και λέμε και πάλι ότι καθημερινά οι οδηγοί να αναμένουν ελέγχους στον παραλιακό δρόμο του αεροδρομίου, στον παραλιακό δρόμο του Βερντάδου, όπου γίνονται τροχαία ατυχήματα. Και επαναλαμβάνω και άλλη μία ακόμα φορά ότι δεν θέλουμε εμείς να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο και να βεβαιώνουμε παραβάσεις. Θέλουμε όταν πηγαίνουμε, κάνουμε τους ελέγχους να μην βλέπουμε καμία παράβαση. Και οι οδηγοί να ξέρουν ότι περνώντας από το αεροδρόμιο θα υποστούν έλεγχο. Αν τρέχουν, αν κάνουν επικίνδυνα προσπεράσματα κλπ., θα υποστούν έλεγχο. Του λέμε, το τονίζουμε ότι θα να περιμένουν έναν έλεγχο εκεί και να πηγαίνουν νόμιμα. Εμείς θέλουμε την νομιμότητα.